ήταν τα οστά του να παραμείνουν στον Ταΐγετο αν βρεθούν. Παρόλα αυτά εκυδεύτη στο νεκροταφείο των Κεχρεών τον Αύγουστο του 2005. Θα πάω λοιπόν και εγώ σήμερα εκεί, θα προσπαθήσω να βρω το νεκροταφείο γιατί δεν ξέρω που είναι, και στη συνέχεια θα προσπαθήσω να βρω τον τάφο του Δημήτρη Λιαντίνη. Ο Δημήτρης Λιαντίνης ήταν Έλληνας πανεπιστημιακός, φιλόσοφος, ποιητής, συγγραφέας και μεταφραστής. Υπήρξε αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συγγραφέας 9 βιβλίων με φιλοσοφικό και παιδαγωγικό περιεχόμενο. Ήταν λάτρης της αρχαίας Ελλάδας και της πνευματικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της, για τη μελέτη της οποίας αφιέρωσε όλη του τη ζωή. Έγραψε για διάφορα θέματα όπως την ηθική, τη ζωή, το θάνατο και τη σχέση Ορθοδοξίας και Ελληνισμού. Εστίασε στην ανάγκη να ενταχθούν τα αρχαία ελληνικά ήθη και έθιμα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και στην καθημερινή ζωή των Ελλήνων, ενώ άσκησε κριτική στη φθήνουσα ανθρωπιστική πορεία του δυτικού πολιτισμού. Στο ευρύ κοινό έγινε γνωστός κυρίως το 1998 σε ηλικία 56 ετών, όταν η υπόθεση της εξαφάνισής του απασχόλησε την κοινή γνώμη. Τελικά τα οστά του βρέθηκαν 7 χρόνια μετά, στις 6 Ιουνίου 2005, σε μια σπηλιά κοντά στην κορυφή του Ταΐγετου. Το μάτι μου ψάχνει για ένα τάφο αλλιώτικο από τους άλλους. Το φαντάζομαι με πέτρες και χώμα από τον Ταΐγετο πάνω του. Εγώ έτσι θα τον είχα φτιάξει τουλάχιστον. Α. Μη μου πεις. Όχι, ναι. Εδώ είναι. Επειδή είχαμε και εμείς άνθρωπο στην οικογένεια που αυτοκτόνησε, θυμάμαι, ήμουν μικρούλης τότε, ότι ο παπάς δεν άφησε να βάλουμε σταυρό. Γι' αυτό λοιπόν γράφει σήμα Δέλτα Λιαντίνης 1942-2005. Αιωνία του η μνήμη. Όταν κοιτάζεις τα βουνά, τον Ταΐγετο, τον Ακροκόρινθο, το Δρίσκο και κουβεντολογάς μαζί τους, να μην απορείς που δεν σου αποκρίνονται. Η σιωπή τους είναι τα λόγια όλων εκείνων που τα κοίταξαν πριν από σένα.